Έλα, πείτε, σας έλειψε, δεν σας έλειψε αυτό το setup. Χρόνια είχα να το κάνω και η αλήθεια είναι ότι περίμενα πάρα πολύ καιρό για να κάνω κάτι τέτοιο. Γεια σας, Κώστα, τσεκτεκνάω εδώ. Λοιπόν, γιατί το κάνω το συγκεκριμένο μετά από τόσο καιρό? Γιατί ήθελα να ανοίξω ένα πολύ απλό πακέτο, το οποίο το φυλάω κανένα 8 μήνων από τότε που το αγόρασα. Αν ξέρω, είμαι τραγικό, προφανώ και είμαι τραγικό αυτά. Και λέω, κάτσε να το βάλω, να δοκιμάσω, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, τι παλιέ καλέ μέρε, να δούμε αν τραβάει ακόμη. Λοιπόν, πριν από άπειρο καιρό, που παίζει να είναι Οκτώβριο, ήρθε κάπου τότε. Καλά, 8 μήνο δεν είναι, αλλά είναι από τον Οκτώβριο. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το πακέτο. Έχετε δει το setup μου περισσότεροι και θα το ξαναδείτε όταν είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένο. Πρόσφατα έφτιαξα αυτό εδώ πίσω, το Project Moria, όσοι το έχετε δει. Δείτε το, είναι ωραίο βίντεο, θα υπάρχει κάπου πάνω στις καρτέλες. Και τέλος πάντων, για να μην σας το πολύ λόγο, θέλω να φτιάξω, έχω δύο φώτα, δεξιά και αριστερά. Δεν έχω λεφτά για να πάρω το Elgato φως που έχει να φτιάξει διάφορα preset και είχα δύο, ένα που είχα αγοράσει εγώ και ένα που καβάντζωσα από τον αδερφό μου όταν μετακόμισε από φοιτητής, φώτα από το IKEA, ξέρετε αυτά τα ωραία, τα κονικά, τα που είναι με το βραχείο, να τέλος πάντων θα σας το δείξω στο τέλος του βίντεο λογικά φαντάζομαι. Και σκεφτόμουν γιατί να μην έχω δύο λάμπες, μία δεξιά και μία αριστερά, οι οποίες να αλλάζουν φωτεινότητα, να έχουν ψυχρό θερμό φως ανάλογα με το πώς τις θέλω. Κάποια στιγμή είχα μία που σας την είχα δείξει πολύ παλιά, μία AlphaWise που είχε και χειριστήριο δικό της, η οποία κάηκε, τα έπαιξε. Και μ' άρεσε γιατί είχε και το χειριστήριο που ήταν πολύ βολικό, δηλαδή πάντα στα live μου έφτιαχνα το φως από εκεί πέρα, που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και έχω μία της Grossant που μου πήραν οι κουμπάρι μου και έχω μία άλλη κοινή από δίπλα. Οπότε ήμουν σε φάση γιατί να μην πάρω δύο λάμπες RGB, δεξιά και αριστερά, ώστε να τις τοποθετήσω και να έχω και αξιοπρεπή φωτεινότητα. Και πιο πολύ αυτό που ήθελα είναι να μπορώ να ελέγχω το φως, να ελέγχω την ψυχρότητα ή τη θερμότητα του φωτός. Οπότε, γιατί για τα unboxing, για τα live είναι πολύ βασικό, για μένα τουλάχιστον. Οπότε σε φάση έψαχνα να βρω και κλασικά οι περισσότεροι, όπως και εγώ, ήθελα να πάρω τις Xiaomi, επειδή τόσο όπως θέλετε, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες λάμπες, αλλά δεν μου άρεσαν τα lumen τους, είναι η αλήθεια. Και αυτές που μου άρεσαν, αυτές που είχαν το πιο καλό RGB θυμάμαι, δεν είχαν λευκό φως καθόλου. Οπότε, τι γίνεται. Αναγκαστικά έψαξα να βρω κάτι άλλο. Και εκεί που έπεσε το μάτι μου ήταν σε αυτές εδώ που θα σας δείξω. Το πακέτο είναι αυτό εδώ μπροστά. Και είναι, αν θυμάμαι καλά, λάμπες Realme. Απόρρισα και λέω σε φάση, OK, τα λούμεν τους είναι 950, που τεχνικά είναι από τα πράγματα που κοιτάω. Νομίζω στα RGB, τουλάχιστον στις RGB λάμπες, έχουν τα πιο δυνατά λούμεν. Αν θέλετε απλές λάμπες, δεν θα έχετε κανένα θέμα απολύτως να βρείτε πιο ψηλά λούμεν. Γιατί α πούμε η λάμπα η πάνω που έχω, η οποία είναι LED, είναι κοντά στα 2.700-3.000 κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, οπότε αυτές εδώ είναι οι λάμπες που πήρα. Και σας ξαναλέω, έχουν περάσει 850 χρόνια από τότε. Και το κάνω ξανά. Πόσες φορές θα πω, λέω και ξαναλέω. Και λέει και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι. Το βίντεο το κάνω γιατί απλά ήθελα να δοκιμάσω κυρίως το setup ξανά, να δω, να θυμηθώ τα νιάτα μου και να δω αν τραβάει ή όχι, αν σας αρέσει, αν είναι ωραίο για unboxing, το οποίο η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει, δεν σας το κρύβω. Και για να σας δείξω για αυτές τις λάμπες, οι οποίες όλες παραδόξως, δεν ξέρω πώς τις έχετε πάρει, δεν ξέρω αν είναι τόσο καλές, γιατί περισσότερο πάμε για Xiaomi, σας λέω κι εγώ μαζί σας κι εγώ, αλλά είπα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό και λένε ότι έχουν και καλή συνδεσιμότητα από κριτικές που διάβασα, οπότε αυτές εδώ είναι, κλασικό πρότυπο της Realme με το κίτρινο κουτί. Εν τω μεταξύ βάζω το πληκτρολόγιο όλο και πιο πίσω. Ας πάντων. Λοιπόν, η κάμερα είναι λίγο ασταθής, αλλά δεν πειράζει. Έχει και την απόδειξη εδώ πέρα. Μαζί με τα 26 ευρώ, 13 για 13 ήτανε. Ναι. Πόσο τις είχα αγοράσει, σχετικά καλή τιμή, αξιοπρεπή τιμή. Λοιπόν, είναι και οι δύο ακριβώς το ίδιο πράγμα. Realme, ωραίο κουτί. Αν μπει στο κουτί δεν μας νοιάζει, θα πεταχτεί στα σκουπίδια. Αυτό που μας νοιάζει, το οποίο το βλέπω και εγώ από την κάμερα την κάτω, δεν μπορώ να το δω γιατί η κάμερα είναι μπροστά από τα μάτια μου. Λοιπόν, έχει 16 εκατομμύρια χρώματα, ok. Εκεί που καταλήγουν είναι σε 5-6 βασικά χρώματα. Light Wave Mode, το οποίο μου αρέσει, γιατί ας πούμε πίσω η λιντοτενία τώρα δεν τη βλέπετε. Τώρα σπάει λόγω του φωτός του χώρου. Αλλά έχει wave, το οποίο μπορώ ανάλογα με τη φωνή, ανάλογα με το πώς θέλω να τη ρυθμίσω, να πάλετε. Στα live το έχετε δει όλοι. Και είναι ωραίο να έχεις και wave φωτισμό. Επίσης να κάνω μια παρατήρηση, επειδή έχω συνδεδεμένα στο Google, δίνω σε κάθε λάμπα ένα όνομα. Μέσα τη λάμπα στο φωσαλόνι τη λέω Bob. Τη λάμπα εδώ πέρα τη λέω God, για κάποιο λόγο. Ήθελα να τη βγάλω Bob Ross, να έχω τη μία λάμπα Bob και την άλλη Ross. Κάχει πολύ πλάκα να λες
Google τέλος πάντων, turn on Bob Ross. Θα έχει πολύ πλάκα. Σκεφτείτε το, είναι πολύ ωραίο. Μόνο εγώ τις σκέφτομαι τις βλακίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ τις χαίρομαι τέτοιες βλακίες όταν τις σκέφτομαι. Οπότε ναι, μπορεί, δεν ξέρω, άλλο προτινόμενο όνομα να το πω ότι μία τη Λάμπα Άγγινη και την άλλη Ρούντρα. Όσοι έχετε παίξει God of War, βασικά Devil May Cry, την God of War. Όσοι έχετε παίξει Devil May Cry, ξέρετε. Λοιπόν, προτείνετε μου ονόματα που θα ταιριάζανε σε τάκι. Ναι, τώρα άλλο θα μου πει Τάγκου και Κάς. Ναι, θα μπορούσε. Γιατί θα, πάντα σας ξαναλέω τις ονομάζω και τις έχω συνδέσει, τις συνδέω όλες πάνω στο Google Home, οπότε είναι πιο βολικό για μένα. Σου λέω τέρνον Μόρια και ανάβει η λάμπα πίσω. Είναι πολύ γαμάτο γιατί με το που μπεις μες στο δωμάτιο, τεχνικά μιλάς και ετοιμάζεται όλο το setup χωρίς να πατήσεις τίποτα. Τέλος πάντων, τι άλλο έχει, 13 χρόνια lifespan, καλά ναι, μας τα έχουν πει κι άλλοι αυτά. Έχω καταφέρει να κάψω λάμπα μέσα σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, αλλά οκ. Okay. Πάει, αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα κυρίως και το βλέπετε κι εσείς, από τα 17.000 κάπα στα 6.500 κάπα. Πάει από πάρα πολύ θερμό φως σε πάρα πολύ ψυχρό φως και το ενδιάμεσο, όλη την κλίμακα στο ενδιάμεσο, το οποίο με ενδιαφέρει. Non-filtering, βλέπετε τώρα για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στο βίντεο εδώ πέρα σε μένα στην κάμερά μου και ίσως και στο βίντεο εδώ πέρα, κάποιες γραμμές. Αυτό είναι το flickering, το οποίο τεχνικά τι γίνεται, επειδή συγκρούνται διαφορετικές συχνότητες από φως, γιατί έχω διαφορετικές πηγές, είναι πάνω το φως στο ένα, είναι το φως από τη μία τη λάμπα, το φως από την άλλη τη λάμπα και έχω και το φως από την κάμερα κάτω, το βλέπετε κάπου εδώ πέρα είναι, δεν ξέρω αν φωτίζει. Τέλος πάντων, οπότε συγκρούνται όλα αυτά και καθώς το ένα κύμα, αυτή τη στιγμή το φως λειτουργεί σαν κύμα και κυρίως σαν κύμα, είναι δυτή φύση by the way, συγκρούνται τα, επικαλύπτονται τα κύματα, με αποτέλεσμα να έχουμε διάφορους μη συγχρονισμούς. Βλέπετε πιο σκοτεινές περιοχές και πιο φωτεινές περιοχές. Όσοι πήγατε φυσική κατεύθυνση στην τρίτη λυκείου, τα ξέρετε πώς κάθεται τα κύματα με ίδια συχνότητα ή οτιδήποτε. Οπότε ναι, θέλω να έχω ίδιες λάμπες ώστε να αποφύγω εν μέρη αυτό το φαινόμενο, ειδικά στα live, γιατί δεν ανάβω την πάνω τη λάμπα. Οπότε λάμπες οι οποίες έχουν την ίδια συχνότητα, γι' αυτό πήρα και δύο ίδιες. Δεν θα έχουν τόσο μεγάλο θέμα. Βασικά θα έχουν, αν τώρα το θυμάμαι, γιατί τεχνικά λάμπες με ίδια συχνότητα θα έχουμε πάλι πιο αυξημένες περιοχές. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Ένα κομμάτι φυσικής θα το δούμε στην πρακτική του υπόσταση. Και fire resistant material. Δεν έχω σκοπό να το βάλω φωτιά, αλλά οκ. Okay. Είναι WiFi, κάτι το οποίο με ενδιαφέρει γιατί θέλω να συνδέω τη λάμπες μου με WiFi όλες. Προτιμώ πολύ περισσότερο από το Bluetooth. Γιατί απλά τα έχω συνδεδεμένα στο Google Chrome πάνω, σου ξαναλέω στο dock το μικρό. Και έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, μου αρέσει γιατί έχουν αρκετή λεπτομέρεια. Και το μεταξύ, ποιος να σας έλεγε ότι θα τρώγατε τόση ώρα σε ένα βίντεο για λάμπες, δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, οι λάμπες είναι αυτές εδώ, οι οποίες είναι αρκετά εντυπωσιακές. Έχουν ολόκληρο manual στο πώς να τις συνδέσεις, το οποίο διαβάστε το. Μην είστε σκιτζίδες και δεν το διαβάζετε. Και, κοίτα να δεις. Προσεγμένο αρκετά. Μ' αρέσει γιατί όντως είναι προσεγμένες οι λάμπες και είναι αυτές εδώ. Πολύ μικρές, δηλαδή σε σχέση με την παλάμη μου είναι πάρα πολύ μικρές. Αλλά έχουν αρκετά καλά λούμεν, σε σχέση ξαναλέω έχουν 950 λούμεν από ό,τι θυμάμαι. Και είναι πολύ ωραίες. Στο τέλος λογικά θα σας δείξω το setup, πώς το έχω κάνει με αυτές τις λάμπες, να σας δώσω καμιά ιδέα. Γιατί νομίζω ότι πιο πολύ γι' αυτό τα κάνω, για να έτσι πως τα φτιάχνω εγώ, να σας δίνω και εσάς καμιά ιδέα. Όσοι έχετε setup για βίντεο ή για streaming ή για οτιδήποτε, όπως έχετε καταλάβει με ανά τα χρόνια, είμαι η λύση του φτωχού τεχνικά, πώς να φτιάξεις πολύ απλά πράγματα χωρίς να έχεις πολλά λεφτά. Δηλαδή με 26 ευρώ συν τα φώτα που είχα, γιατί μπορείτε να βάλετε το φωτιστικό, θέλετε, μπορείτε πάνω κάτω να πετύχετε κάτι όμορφο, το οποίο δεν χρειάζεται να δώσετε κανένα 200 για να πάρετε τα φώτα της Elgato, το οποίο είναι ωραία, αλλά η Elgato τα στέλνει στους περισσότερους τζάμπα, τα οποία, οι οποίοι σας τα δείχνουν. Κανένας δεν πάει να τα αγοράσει. Πολύ λίγοι hardcore streamers θα πάνε να τα αγοράσουν. Όχι ότι δεν βοηθάει, βοηθάει προφανώς και βοηθάει και είναι ό,τι καλύτερο. Αν και υπάρχουν πιο φθηνές επιλογές, το κρατάμε και αυτό κάποια στιγμή. Ελπίζω να μπορέσω να σας δείξω κάτι. Τέλος πάντων, έχω και barcode για να διαβάσετε, να κατεβάσετε την εφαρμογή επάνω. Αυτή εδώ είναι, αλλά ας μην μιλάω άλλο για λάμπες. Δείτε στο τέλος, λογικά τελειώνοντας. Θα σας δείξω πλάνα από το πώς τις έχω φτιάξει και το πώς τις έχω σετάρει. Η εφαρμογή της δεν πρέπει να είναι τόσο πολύ δύσκολη. Δηλαδή, από ό,τι έχω δει, είναι σχετικά απλή να τις συνδέσεις. Πάρα πολύ απλή. Οπότε, αυτά από μένα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε ξανά το παλιό καλό setup. Τον eBay unboxing, αν δεν κάνω λάθος.
Λοιπόν, έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Γεια σας, παιδιά. Hey Google, set moon and sun on. Hey Google, set moon and sun white. Hey Google, set moon and sun to 50%. Hey Google, change moon to blue. Hey Google, change sun to red. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές παρά είναι καλά. Γενικά η φωτεινότητα τους είναι αρκετά καλή. Το μόνο που μου φάνηκε λίγο περίεργο είναι ο ρυθμισμός του φωτός ως προς την θερμότητα, ψυχρό ή φωτεινό. Αλλά νομίζω ότι αυτό που με εντυπωσίασε τρελά είναι το πόσο εύκολα συνδέθηκαν πρώτα στην εφαρμογή της Realme, η οποία ήταν η πιο εύκολη σύνδεση που έχω κάνει ποτέ σε φως, ειλικρινά. Και είναι και πάρα πολύ όμορφα αισθητικά επίσης, τώρα χάνει λίγο. Αλλά ναι, τέλος πάντων, συνδέθηκαν, νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλά και τα συνιστώ, ναι τα συνιστώ. Τώρα αυτό φαίνεται σαν πορτοκαλί αλλά είναι κόκκινο, χάνει πάρα πολύ λίγο της φωτεινότητας του χώρου. Αλλά πιστέψτε με, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσαν. Αν θέλετε και τα βρείτε, πάρτε τα, έχουν καλή φωτεινότητα, ειδικά στο λευκό έχουν πάρα πολύ καλή ένταση φωτός και τα συνιστώ, πραγματικά τα συνιστώ. Λοιπόν, αυτά από μένα, ξαναλέω, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά!